Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο στούντιο της Atlas Τηλεόρασης, μέσα από το χώρο της έκθεσης. Και πάμε τώρα, Σταύρο, να καλησπερίσουμε, να υποδεχθούμε τον κύριο Σπύρο Μιλτιάδη, τον Γενικό Πρόξενο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Κύριε Μιλτιάδη, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα κύριε Τσαλικίδη, καλησπέρα κύριε Ωραήλογλου. Ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση να είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση παίρνοντας την ευκαιρία από όσα είχε πει ο κύριος Κοτζιάς πριν από μερικές ημέρες στην εκπομπή μας. Επέμεινε στην ουσία ότι ακόμα και σήμερα η Κύπρος είναι μακριά για την Ελλάδα. Και περιμένοντας το σχόλιο σας για αυτή την τοποθέτηση, θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο ήταν ικανοποιημένη η Κυπριακή Δημοκρατία από τους χειρισμούς του κύριου Κοτζιά στη διαπραγμάτευση στο Grand Montana. Ναι. Δεν νομίζω η Κύπρος να είναι μακριά για καμία ελληνική κυβέρνηση πλέον. Είχε λεχθεί αυτή η φράση από τον Καραμαλή το 1974, αλλά οι συνθήκες τότε, αντιλαμβάνεστε, ήταν πολύ διαφορετικές. Ήταν αμέσως μετά τη Χούντα. Η Εθνική Δημοκρατία βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση και με την φράση «Η Κύπρος είναι μακριά» δεν αναφερόμαστε, νομίζω, στους άριστους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Ούτε γεωγραφικά πλέον είναι μακριά με τα σύγχρονα μέσα που διαθέτουν οι δύο χώρες. Οπότε δεν νομίζω να ισχύει. Τώρα για τον κύριο Κοτζιά, νομίζω ότι έχει λεχθεί επανειλημμένα ότι οι χειρισμοί που έγιναν στο Grand Montana ήταν σε πλήρη συνεννόηση μεταξύ των δύο χωρών. Οπότε δεν τίθεται κάποιο θέμα διαφωνίας. Μάλιστα. Κύριε Γενικέ, σε ένα μήνα περίπου, στις 27 Απριλίου, έχει οριστεί η άτυπη πενταμερής στη Γενέβη για το Κυπριακό, όπου επιχειρείται, όπως τουλάχιστον εγώ έχω αντιληφθεί, μια πρώτη προσπάθεια να καταστεί εφικτή η επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίτευξη, όπως δήλωσε ο πρόεδρός σας, ο κύριος Αναστασιάδης, μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού. Την ίδια ώρα, ο κύριος Τσαβούσογλου, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, επιμένει πως δεν μπορεί να υπάρξει λύση επειδή η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν θέλει να μοιραστεί τίποτα με την τουρκική και επιμένει πως πρέπει να υπάρξει δίκαιη διανομή της ενέργειας. Τι απαντάτε και με τι προσδοκίες θα πάτε σε ένα μήνα στη Γενέβη? Μάλιστα. Καταρχάς είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, μια άτυπη διάσκεψη πενταμερής. Συνένα λέμε, γιατί εμείς περιμένουμε να είναι παρούσα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, για αυτό που η Τουρκία παρουσιάζει ως δικαιολογία, ότι εμείς δεν θέλουμε να μοιραστούμε τίποτα στην όποια λύση του Κυπριακού, αντιλαμβάνεστε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Έχει αποδειχθεί περίτρανα και από την τελευταία διαπραγμάτευση που είχαμε, που έληξε άδοξα δυστυχώς το 2017 στο Grand Montana, όπου πολλά θέματα είχαν επιτυχθεί, φτάσαμε πάρα πολύ κοντά σε μια λύση και το θέμα το οποίο οδήγησε σε ναυάγιο της συνομιλίας ήταν η στάση της Τουρκίας στο θέμα των εγγύησεων, της ασφάλειας της νέας κατάστασης πραγμάτων που θα προέγγειται από τη συμφωνία. Η Τουρκία επέμενε ότι έπρεπε να παραμείνει εγγυήτρια δύναμη. Εμείς επιμέναμε ότι δεν μπορεί μια χώρα που έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την εδαφική ακυρεότητα και ασφάλεια με τις τάξεις της από το 1974 και μετά να είναι εγγυήτρια μιας ανεξάρτητης χώρας. Είναι ένα αναχρονιστικό σύστημα. Υποβάλαμε προτάσεις που θα έκαναν και τις δύο κοινότητες να αισθάνονται ασφαλείς στην όποια λύση θα προέκυπτε και να βάγισαν οι συνομιλίες εκεί. Το θέμα της ενέργειας είναι το προβάλλει η Τουρκία τα τελευταία χρόνια λόγω των εξελίξεων που έχουμε στο ενεργειακό κομμάτι στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, στην Άωση της Κύπρου, με τα ευρήματα που έχουν μέχρι σήμερα βρει, αλλά και τις προοπτικές για επιπλέον ευρήματα φυσικού αερίου. Μάλιστα. Σας ενοχλεί το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ουσία δεν παίρνει μια ευθεία θέση όσον αφορά στο Κυπριακό? Δηλαδή θα περιμένετε μια πιο σαφή καταδίκη της Τουρκίας και της προκλητικής της συμπεριφοράς? Νομίζω ότι παίρνει σαφή θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πιο σαφή θέση ήταν βέβαια η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
ολόκληρη τη Κυπριακή Δημοκρατία. Απλά υπήρξε αναστολή και υπάρχει μέχρι σήμερα τη εφαρμογή του κοινοτικού διακτημένου στην περιοχή που δεν ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Τι πιο σαφέ από αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την επίκληση του Κυπριακού. Και έχει καταδικαστεί στα πιο πρόσφατα γεγονότα. Απερίφραστα έχει καταδικάσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τις ενέργειες της Τουρκίας. Τις έχει χαρακτηρίσει παράνομες, που είναι πολύ σημαντικό. Έχει πάρει ξεκάθαρη θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι και πριν από λίγο ο ύπαρχος εκπρόσωπος στην δημοσιογραφική του διάσκεψη είπε ότι αν συνεχίσουν οι έκνομες ενέργειες της Τουρκίας είναι όλα τα εργαλεία στο τραπέζι εννοώντας τις Ρώσεις. Καταλαβαίνετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μία οντότητα. Μία του δεν αποτελείται από 27 κράτη-μέλη. Οπότε έχουμε, όποτε λαμβάνονται αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα συμφέροντα και των 27. Δεν είναι ποτέ εύκολο να λαμβάνονται τέτοιου είδους αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εννοώ το θέμα των κυρώσεων. Ναι. Δεν είναι απλό θέμα, ποτέ δεν ήταν απλό θέμα για οποιαδήποτε περίπτωση λήψης αποφάσεων για κυρώσεις. Οπότε περιμένουμε ότι θα είναι τόσο απλό να ληφθούν αυστηρές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας και δεν είναι αυτός ο σκοπός η λήψη κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας. Αυτό που πρέπει να γίνει ξεκάθαρο στην Τουρκία είναι ότι αν δεν επιστρέψει στην οδό της λογικής θα είναι πάντα στο τραπέζι και νομίζω ότι αποδεικνύει η Τουρκία με την ίδια της στάση ότι την ενοχλεί και είναι σημαντική απειλή της εφαρμογής κυρώσεων. Γι' αυτό έχει αλλάξει τώρα, στάση... κύριε Γενικέ, με συγχωρείτε να σας κάνω τώρα, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά εδώ είδαμε τον πρόεδρο Ερντογάν να κάνει πικνίκ στην κατεχόμενη, στην κλειστή πόλη της Αμοχώς του. Η Βαρόσια, νομίζω, ονομάζεται Χρήστο, μας βοηθήσει ο κύριος Γενικός, η παραλία της Αμοχώς του. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει η Τουρκία για να προκαλέσει την Κύπρο, προφανώς, και ευρύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, να εισβάλλει στα ελεύθερα, τι άλλο έχει μείνει να κάνει? Δηλαδή, τι άλλο περιμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιδράσει? Εκεί θέλω να καταλήξω. Κυρώσεις ακούμε, κυρώσεις δεν βλέπουμε. Μα κυρώσεις ακούμε, ο κατοχικός στρατός παραμένει στο νησί, άρα δεν καταλαβαίνω, τι περιμένουν οι Ευρωπαίοι? Ναι, αυτό είπα και πριν, ότι οι κυρώσεις δεν είναι αυτός ο σκοπός ούτε για μας. Δεν πάμε εκεί με σκοπό να μπουν κυρώσεις στην Τουρκία και μετά τέλος. Σκοπός είναι η απειλή των κυρώσεων να οδηγήσει την Τουρκία σε μια άλλη οδό. Αν το τέρμα του δρόμου είναι οι κυρώσεις, μετά τι θα περιμένουμε? Πρέπει δηλαδή με τις ενέργειες μας αυτές να προσπαθήσουμε να φέρουμε την Τουρκία στο τραπέζι του διαλόγου, όπως ήρθε. Και αν δείτε χρονολογικά, η Τουρκία τις πράξεις αυτές, Βαρόσια και την αποστολή των πλοίων στην ΑΟΣ της Κύπρου και της Ελλάδας, την κάνει πάντα πριν από Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Και λίγο πριν από τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια η θέση της αλλάζει για να δώσει ενδεχομένως λαβή σε φίλες χώρες προς την Τουρκία. Γιατί είπα και πριν ότι οι κυρώσεις δεν είναι απλές, γιατί η κάθε χώρα που καλείται να λάβει μια τέτοια απόφαση, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσμετρά και τα δικά της συμφέροντα, τις όποιες σχέσεις μπορεί να έχει με την Τουρκία. Αυτό ισχύει για όλες τις περιπτώσεις. Να θυμηθούμε και όταν θα λαμβάνονταν κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας για τις ενέργειές της στην Κρυμαία, δεν ήταν μια απλή διαδικασία να ληφθούν κυρώσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας και της Κύπρου, είχε και τα δικά της συμφέροντα να δει. Οπότε μια τέτοια απόφαση ποτέ δεν είναι απλή. Βεβαίως οι αρχές και οι αξίες είναι πάντα στο τραπέζι, για κάποιες χώρες περισσότερο από άλλες, δυστυχώς. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς θα έλεγα, το διεθνές δίκαιο και η γένεια των αρχών και αξιών δεν είναι οι αρχές τις οποίες διέπουν τη λειτουργία του διεθνούς συστήματος. Δυστυχώς. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Γενικό, για να το καταλάβει λίγο και ο κόσμος, κύριε Μιλτιάδη, τι σημαίνει στην πράξη η λύση μιας δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας? Είναι μια, θα έλεγα, ρετουσαρισμένη βερσιόν των συμφωνιών του Λονδίνου? Είναι κάτι διαφορετικό? Είναι μια καντονοποίηση της χώρας, όπως για παράδειγμα ένα μοντέλο που ακολουθείτε στην Ελβετία? Πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί αυτό στην πράξη, κύριε Γενικέ? Πολύ καλή ερώτηση. Καταρχάς, δούμε ότι
συνθήκες Λονδίνου Ζηρίχης προνοούσαν για ένα ενιαίο κράτος, ναι, με δύο όμως κοινότητες. Η εξουσία μοιραζόταν μεταξύ των δύο κοινοτήτων με ποσοστώσεις. Εδώ δεν θα είστε ενιαίο κράτος. Ναι, θα καταλήξω σε αυτό. Ναι. Μετά τα γεγονότα του 1994 και την τουρκική εισβολή, έγινε μια αλλαγή πλεύσης. Φεύγουμε από το ενιαίο πλέον κράτος και πάμε στην ενιαίο κράτος με την ενιαία του μια περιοχή όλο το κράτος και πάμε στην Ομοσπονδία. Ομοσπονδία που θα αποτελείται από δύο πολιτείες. Αν δούμε το μοντέλο της Αμερικής, σε δύο states. Με αυτή την έννοια λέμε τα δύο πολιτείες που θα έχουν... Όπως η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ενδεχομένως, με τη Σερβική Δημοκρατία. Ναι, δεν είναι πολύ καλό παράδειγμα η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, βλέπουμε πώς λειτουργεί. Οι Βοσνοδίες υπάρχουν πολλές. Δεν θα πάρεις ένα μοντέλο από μια άλλη χώρα και θα το φέρεις στην Κύπρο. Θα λειτουργήσει με τα δεδομένα της Κύπρου. Απλά θα είναι μια κεντρική κυβέρνηση, ομόσπονδική κυβέρνηση, που θα έχει τις κύριες εξουσίες, εξωτερική πολιτική, οικονομία, άμυνα. Αυτές θα είναι οι κύριες εξουσίες που θα είναι από την ομόσπονδική κυβέρνηση. Και μετά τις δύο πολιτείες που θα έχουν τους δικούς τους εσωτερικούς κανονισμούς. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο σύν πλέον, που δεν το είχαμε πριν από το 2004. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε το ευρωπαϊκό κεκτημένο έρχεται να λύσει πολλά θέματα που θα δημιουργούσαν ενδεχομένως πολλά άλλα προβλήματα πριν από το 2004. Δηλαδή θα λύσει και το θέμα της μίας κεντρικής τράπεζας, ένα θέμα που οι Τουρκογύπροι το έθεταν επανειλημμένα και με την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συνομιλίες το 2017. Έλυσε πολλά τέτοια θέματα γιατί εξήγησε ότι το μέλος σας θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λειτουργούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά από τα θέματα που θέτετε δεν μπορούν να λειτουργήσουν, δεν θα είναι βιώσιμα. Δεν θα τα δεχτούμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θα λειτουργούν έτσι. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που διέχουν την Ένωση. Οπότε βοήθησε πάρα πολύ. Γι' αυτό επιμένουμε κιόλας στην παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συνομιλίες που έχουμε. Την άμυνα ποιος θα την ελέγχει, θα υπάρχει στρατός Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, γιατί οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν στρατό, η Κύπρος δεν θα έχει. Θα έχει, θα είναι κοινός. Κοινός. Υπήρχε και η ιδέα της αποστατικοποίησης, αλλά πλέον η εποχή που ζούμε νομίζω δεν προσφέρεται για αποστατικοποίηση. Μιλάω τώρα πλέον για εξωτερικές απειλές. Ναι, προφανώς. Για αυτά λύση, που θα ελέγχει η κεντρική κυβέρνηση. Δεν θα αναφερόμαστε σε εξωτερική απειλή για την Τουρκία μετά τη λύση, γιατί η Τουρκία, όπως και η Ελλάδα, θα είναι φίλες χώρες προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά υπάρχουν απειλές τρομοκρατίας, πειρατείας και ένα σωρό άλλες απειλές στην περιοχή μας που κάνουν υποχρεωτικό πλέον να έχεις μια βασικού τύπου άμυνα με στρατιωτικές δυνάμεις. Ίσως ένα επαγγελματικό στρατό, μικρό, ευέλικτο, αλλά δεν μπορεί να είσαι τελείως γυμνός και να περιμένεις βοήθεια από εξωτερικές πηγές. Ναι, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πώς θα προχωρήσει το μοντέλο αυτό. Ακριβώς. Και εγώ, Σταύρο, θα ήθελα να ρωτήσω στην ουσία κατά πόσο εύκολο είναι να επικρατήσει τελικά η ηρεμία στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και να υπάρξει ένα κανάλι συνεννόησης τελικά. Με τη λύση του Κυπριακού, ένα μεγάλο αγκάθι που δημιουργεί ένταση στην περιοχή θα έχει επιληθεί. Αυτό μπορεί να έχει το domino effect, γιατί αντιλαμβάνεστε με μια πιθανή λύση του Κυπριακού πόσο άμεσα θα βελτιωθούν οι σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας και πόσο αυτό θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα στην περιοχή. Θα μιλάμε πλέον για δύο σύμμαχες χώρες που είναι ήδη στο ΝΑΤΟ αλλά μια άλλη τύπου συμμαχία. Στην ίδια συμμαχία θα είναι και η Κύπρος. Και ήδη με τις σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, γιατί αν παρακολουθείτε είναι σίγουρος τις εξελίξεις, τις τριμερείς συνεργασίες που έχουν Ελλάδα και Κύπρος με τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, ένας θεσμός που έχει προχωρήσει πάρα πολύ σε πάρα πολλούς τομείς συνεργασίας. Σε αυτή τη συνεργασία θα μπορούσε να ενταχθεί και αυτό θεωρούμε ένα κίνητρο για την Τουρκία για να λύσει τον Κυπριακό. Γιατί ήδη μιλάμε το ίδιο εύκολα και με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο και με την Παλαιστινιακή Αρχή και με την Ιορδανία και με όλες τις χώρες της περιοχής.
Αυτό θα επιτρέψει και στην Τουρκία να μπει σε ένα πλαίσιο συνεργασίας που θα βελτιώσει τις σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής. Και θα μιλάμε πλέον και για πιο εύκολη διαδικασία εκμετάλλευσης και των φυσικών πόρων της περιοχής μέσα από αυτό το πλαίσιο συνεργασίας πλέον και όχι με την απειλή όπλων της δύναμης. Και νομίζω είναι προς όφελος όλων να υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη στην περιοχή. Πάνω σε αυτό, κύριε Γενικέ, εν όψη της συζήτησής μας απόψε, διάβασα λίγο κυπριακό τύπο και είδα το εξής. Συζητείται στην Μεγαλόνησο πως υπάρχει στο τραπέζι το σενάριο της αλλαγής της διαδρομής του αγωγού φυσικού αερίου EastMed, ώστε αυτός να ξεκινά από το κοίτασμα Λεβιάθαν στο Ισραήλ, αλλά αντί να οδεύει προς την Κύπρο, να αποκτά νέα κατεύθυνση προς την Αίγυπτο. Το ίδιο σενάριο θέλει τον αγωγό να συνεχίζει τη διέλευσή του στην Ξηρά, ως τα σύνορα Αιγύπτου-Λιβύης και η συνέχεια να ανεβαίνει προς την Κρήτη από την περιοχή της οριοθετημένης πλέον ελληνοαιγυπτιακής ΑΟΣ. Και αυτό για διάφορους λόγους, ανάμεσά τους το κόστος του αγωγού, οι τεχνικές δυσκολίες που υπάρχουν για την κατασκευή αυτού του μεγάλου έργου. Αλλά αν γίνει αυτό, το οποίο θέλω να σας ρωτήσω ασφαλώς αν ισχύει κάτι τέτοιο, η Κύπρος δεν θα είναι ενεργειακός κόμβος, πάβει, αλλά εξελίσσεται σε ενεργειακό κόμβο η Αίγυπτος. Ισχύει αυτό το σενάριο, κύριε Μιλτιάδη? Όχι, δεν ισχύει. Το είχε απαντήσει και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, ο κ. Δένδιας, και με την επίσκεψή του στο Κάιρο. Αμέσως μετά από αυτή την επίσκεψη υπήρξε και το διευκρινιστικό τηλεφώνημα του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, όπου διευκρίνησε ότι οι όποιες συζητήσεις είχαν γίνει με την Αίγυπτο δεν αφορούσαν την πορεία του EastMed, αλλά μια διμερή συμφωνία που συζητούσε η Ελλάδα με την Αίγυπτο για δική της εξυπηρέτηση σε ποσότητες αερίου. Ότι δεν μιλούσαμε για τον EastMed και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο τραπέζι και διευκρινίστηκε αυτό. Νομίζω ότι εκμεταλλεύτηκε και η Τουρκία μια περίοδο με διαρροές στον τύπο και κάποιες, αν θυμάστε, τοποθετήσεις του Υπουργού Εξωτερικών, του Τσαβούσογλου, που έλεγε ότι θα μιλήσουν αύριο με την Αίγυπτο, είναι έτοιμη η Αίγυπτος να συζητήσει. Τελικά αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε κάτι τέτοιο στο τραπέζι. Μάλιστα, είναι χρήσιμη αυτή η διευκρίνηση, γιατί οπωσδήποτε θορυβεί μια τέτοια είδηση. Πολύ ωραία. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, κύριε Γενικέ, για την παρουσία σας απόψε στον Atlas. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλή δύναμη. Καλό βράδυ. Νομίζω, Σταύρο, ότι από την συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Μιλτιάδη πρέπει να κρατήσουμε τα περί κοινού στρατού. Κοίτα, ναι. Σαν ένα πρώτο σημείο αναφοράς, νομίζω. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει αυτή η λύση. Ναι. Εγώ δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία του κυρίου Μιλτιάδη, γιατί κοινός στρατός, ποιος θα είναι ο αρχηγός του στρατού? Ακριβώς. Φαντάζομαι Ελληνοκύπριος. Θα έχουμε αλλαγές. Ο από κάτω θα είναι Τουρκοκύπριος. Λογικά. Και εδώ, γι' αυτό το ρώτησα για τις συμφωνίες Λονδίνου-Ζυρίχης. Γιατί, Χρήστο, και τότε ο πρόεδρος του κράτους Ελληνοκύπριος, ο αντιπρόεδρος με δικαίωμα βέτο Τουρκοκύπριος. Δεν θα καταλήξει ποτέ σε συμφωνία. Και σύμφωνοι, πολλά θέματα θα ορίζονται από τις states, από τις πολιτείες. Ναι, αλλά θέματα εξωτερικών και άμυνας είναι μείζωνα. Ακριβώς. Και σε τελική ανάλυση, σε μια διαπραγμάτευση, κάτι δίνεις και κάτι παίρνεις. Αν πάρεις τον αρχηγό του στρατού, τι θα δώσεις? Σίγουρα. Είσαι. Είναι δυνατόν να δεχτεί ποτέ η Τουρκία, παράδειγμα, ο αρχηγός του στρατού της Κύπρου να είναι Ελληνοκύπριος? Το βλέπω δύσκολο. Το βλέπω δύσκολο, Χρήστο. Και έχει πραγματικά προκλήσεις να αντιμετωπίσει το κυπριακό κράτος. Όπως για παράδειγμα την παράνομη μετανάστευση. Ή οτιδήποτε. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται λίγο δύσκολο να προχωρήσει κάτι τέτοιο. Μακάρι βέβαια να βρεθεί μια λύση. Αλλά επίτα κρατώ και το ότι δεν θέλουμε κυρώσεις, θέλουμε την απειλή κυρώσεων. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Επέτρεψέ μου να πω ότι η Τουρκία δεν καταλαβαίνει από απειλές. Αυτό μας έχει δείξει. Δεν προφανώς νιώθει από απειλές. Προφανώς. Δεν καταλαβαίνει από απειλές. Και, okay, θέλαμε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θυμάσαι τότε, πώς η Κύπρος μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι έπρεπε να γίνει, ακριβώς για να έχει έναν μεγάλο σύμμαχο στο πλευρό της, κόντρα στην επιθετική πολιτική της Τουρκίας. Ακριβώς. Πού αποτυπώνεται αυτό μέχρι σήμερα? Νομίζω πουθενά. Και σύν της άλλης, επέτρεψέ μου, Σταύρο, να πω και το εξής, ότι έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, η Τουρκία για να σε σεβαστεί πρέπει να σε λάβει πολύ σοβαρά υπόψη, να σε φοβηθεί.
και με το να πάμε και να συζητάμε ότι ναι, να έρθουν και οι Ρώσεις, όχι να μην επιβληθούν και οι Ρώσεις. Δεν κατάλεγες πουθενά. Γιατί υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. Η Τουρκία, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου και διόρθωσέ με σε αυτό, ακολουθεί πάντοτε μια ενιαία γραμμή. Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής έχει σαφές δόγμα. Πάει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και δεν είναι εξαρτάται από ποια κυβέρνηση είναι στα πράγματα, όπως γίνεται εδώ στα δικά μας τα λιμέρια, να προσαρμόζεις την πολιτική σου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ θαυμάζω τους Τούρκους στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής, διότι από το 1946-47, να πούμε ύστερα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μέχρι σήμερα ακολουθούν με συνέπεια, απόλυτη συνέπεια, την ίδια γραμμή στην εξωτερική τους πολιτική. Μία γραμμή, θα έλεγα, διεκδικήσεων, στις οποίες όμως κερδίζουν, Χρήστο, όπως κέρδισαν στην Κύπρο, από τα λάθη, αν θέλεις, και της ελληνικής και της ελληνοκυπριακής πλευράς. Μιλάμε για την ελληνική Χούντα, μιλάμε για την πρόσκληση που απίφθινε ο Μακάριος τότε από το βήμα του ΟΗΕ σε εγγύητριες δυνάμεις να παρέμβουν στην Κύπρο. Να τα λέμε αυτά πρέπει, διότι πρέπει να κάνουμε πρώτα την αυτοκριτική μας. Στην Ελλάδα έχουμε μάθει εύκολα να λέμε φταίει ο άλλος. Πώς γίνεται να μην φταίμε ποτέ εμείς, Χρήστο? Το δάχτυλο είναι εύκολο να δείχνουμε το ένα πέρα. Έτσι όμως είναι. Και έτσι πρέπει να μάθουμε λίγο ιστορία, να διαβάσουμε ξανά την ιστορία, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ατενίσουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα. Ακριβώς. Και μιας και μιλάμε για αισιοδοξία, για να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται στην οικονομία και αν έχουμε λόγο, αν έχουμε δικαίωμα να αισιοδοξούμε. Ποιον έχουμε τώρα μαζί μας, Σταύρο? Χρήστο, πάμε. Σωκράτης Ποτουρίδης, οικονομολόγος, φοροτεχνικός, κοντά μας. Καλησπέρα, κύριε Ποτουρίδη. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, κύριε Ραέγλου. Καλησπέρα, κύριε Τσαλικίδη. Καλή εβδομάδα. Ναι, αισιοδοξία με βάση την προκαταβολή 7 που θα ξεκινήσει αρχές Απριλίου. Γιατί θα τα πούμε τώρα όλα, κύριε Ποτουρίδη, ένα-ένα. Δεν κάναμε τίποτα με την επιστρεπτεία. Μας είχατε πει την προηγούμενη φορά την οποία είχαμε τη χαρά να συζητήσουμε εδώ στο Άτλας, πως η επιστρεπτέα 6 ήταν ψίχουλα, να το πω λαϊκά, μπροστά στην επιστρεπτέα 5. Και μας είχατε μάλιστα πραγματικά πει πως η 7, αν η 6 είναι έτσι, φοβάστε ότι η 7 θα είναι το ξύλωμα της ζηραφής του Παντελονιού. Τι ισχύει τελικά? Ναι, στην 6 με το σταγονόμετρο, όπως σας είπα, οι επιχειρήσεις μας πήραν και γενικά όλες οι επιχειρήσεις με το σταγονόμετρο πήραν κάποια ποσά. Στην επιστρεπτέα 7 νομίζω ότι θα είναι λίγο καλύτερα, γιατί θα περιλαμβάνει πραγματικά το τζίρο. Η βάση δηλαδή θα είναι ο Ιανουάριος έως το Μάρτιο του 20. Οπότε θα έχουν να μπορέσουν να δυστυχήσουν τα έσοδα το πρώτο τρίμηνο του 2021. Που οι περισσότερες επιχειρήσεις ήταν κλειστές με βάση το τζίρο που είχαν πέρσι και φέτος, αρκεί να έχουν μείωση 20%. Τα ποσά, από ό,τι ανακοινώθηκε από το Υπουργείο, θα είναι λίγο καλύτερα, δηλαδή οι επιχειρήσεις, οι ατομικές που δεν έχουν ταμιακή μηχανή θα πάρουν 1.000 ευρώ, οι επιχειρήσεις που έχουν από 1 έως 5 άτομα θα πάρουν μέχρι και 2.000 ευρώ, πάνω από 5 άτομα μέχρι 4.000 ευρώ και πάνω από 20 άτομα προσωπικό 8.000 ευρώ. Μάλιστα. Κύριε Ποτουρίδη, θεωρείτε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξει το μείγμα της φορολογικής πολιτικής που ασκεί η κυβέρνηση? Και θέτω το ερώτημα με αφορμή τη συνέντευξη χθες του Κεντρικού Τραπεζίου. Συνέντευξη του κύριου Στουρνάρα. Του κύριου Στουρνάρα, με συγχωρείτε. Του κύριου Στουρνάρα, συγγνώμη. Ναι, ο κύριος Στουρνάρας, καλός ή κακός, από τη δική του τη μεριά είπε μειώστε τη φορολογία στα εισοδήματα και στα ακίνητα. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μείωση της φορολογίας, γιατί πραγματικά αν θα δείτε τα στοιχεία από τις δηλώσεις που έγιναν το 2019, το 60% περίπου δήλωσε 10.000 ευρώ. Δηλαδή δεν δήλωσαν καν όλα τα εισοδήματα. Υπάρχει ακόμα, επικρατεί και υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή. Για να μειώσουμε τη φοροδιαφυγή θα πρέπει να μειώσουμε άμεσους και έμεσους φόρους. Και τη φορολογία και το ΦΠΑ. Πρέπει να μειώσουμε, βέβαια, αυτό με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, κύριε Ποτουρίδη και αγαπητέ Χρήστο, είναι ένα από τα πιο ωραία ανέκδοτα που έχουμε στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια. Εγώ είμαι 42 πλέον χρονών.
Το ακούω από τα 10 μου χρόνια. Όλες οι κυβερνήσεις θέλουν να καταπολεμήσουν τη φοροδιαφυγή. Και νομίζω ότι απλά αποκρύπτουν το ότι χωρίς μαύρο χρήμα στην Ελλάδα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με συγχωρείτε, εγώ το καταθέτω δημόσια. Μάλλον αλλά αυτό το μαύρο χρήμα κινεί την οικονομία τελικά. Μάλλον αυτό εννοούσε ο κύριος Τουρνάρας. Δεν υιοθετώ, κύριε Ραϊλόγλου, αλλά νομίζω ότι έχετε δίκιο. Δεν υιοθετώ. Δεν πειράζει, να πάμε στα άλλα, να πάμε λίγο στα άλλα. Καταρχάς, είπαμε για επιστρεπτές 6 και 7, θα υπάρξει και επιστρεπτέα 8, κύριε Πουτουρίδη. Θα υπάρξει και επιστρεπτέα 8. Ήδη στην επιστρεπτέα προκαταβολή 7 θα μπουν και οι κλειστές επιχειρήσεις που ήταν τα πρακτορία του ΟΠΑΠ, οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Ό,τι δηλαδή ήταν κλειστό θα μπει και μάλιστα θα μπουν και επιχειρήσεις οι οποίες έκαναν έναρξη μετά τον Ιανουάριο του 2020. Να σας κάνω μια ερώτηση. Επιστρεπτέα 8, ναι. Ακόμα δεν ξέρουμε. Θα περιλαμβάνει σίγουρα και τον τουρισμό, φαντάζομαι, και το κλάδο του επισητιστικό κομμάτι. Να δούμε. Με συγχωρείτε, πότε ανοίγει η 7, πότε αρχίζουν οι αιτήσεις? Μετά αρχές Απριλίου θα ξεκινήσουμε να καταχωρούμε τα έσοδα του πρώτου τριμήνου του 2021 στην πλατφόρμα της ΑΔΕ, στα έσοδα που βάζουμε στο ΜΑΗ έσοδα, και μετά θα κάνουμε την αίτηση ή την εκδήλωση ενδιαφέροντος ανάλογα τι θα αποφασίσουν στο Υπουργείο, ώστε να κάνουμε τις αιτήσεις και μέχρι τέλος Απριλίου, από ό,τι λέει το Δελτίο Τύπου, να μπορούν να καταβληθούν και τα ποσά στους δικαιούχους. Μέχρι τέλος Απριλίου είναι πολύ καλά. Εξαιρετικά. Είναι σε ένα μήνα. Ναι, γιατί η επιστρεπτέα 8 θα πιάσει τον Μάιο. Δηλαδή, στον Μάιο θα έχουμε την επιστρεπτέα προκαταβολή. Άρα και το Μάιο τα πράγματα. Από το Μάιο και μετά δεν βλέπω να έχουμε, γιατί έχω την εντύπωση ότι τελειώνουν και τα χρήματα για να αγοράζεις lockdown. Το να αγοράζεις εντός εισαγωγικών σε επίπεδο κυβέρνησης. Πολύ σωστό, κύριε Τσαλικίδη. Πολύ σωστό. Κύριε, γιατί κοστίζει το lockdown. Και κοστίζει ακριβά. 750 εκατομμύρια ευρώ τη βδομάδα, νομίζω. Ακριβώς. Πόσα να έχει το έργο το κράτος να δώσει? Ο Αλέξης Τσίπρας σας άφησε 32 δις. Δεν ξέρω τι τα κάνατε. Ναι. Ξέρω. Εγώ τι λέει ο πρόεδρος. Σε μένα πάντως δεν τα άφησε. Τέλος του μήνα έχουμε και το Α21, κύριε Ποτουρίδη. Τέλος Μαρτίου θα καταβληθεί στους δικαιούχους του Α21 το επίδομα των παιδιών. Και με βάση τις φορολογικές δηλώσεις του 19. Το επίδομα των 534 ευρώ ξεκίνησε από σήμερα. Από σήμερα, να καταβάλλεται, ναι. Καταβάλλεται από σήμερα σε κάποιες κατηγορίες που αφορούν πολιτισμό και όχι στους δικαιούχους που ήταν για τον Μάρτιο. Γιατί ακόμα ο Μάρτιος υπάρχουν επιχειρήσεις που ακόμα είναι σε αναστολή. Η εξόφληση του Φεβρουαρίου έχει γίνει, αν θυμάμαι καλά, 5 Μαρτίου. Και κάτι πολύ χρήσιμο μας ρωτούν τηλεθεατές, Χρήστο. Έχουμε αναστολή πληρωμών και για το μήνα Μάρτιο όσον αφορά στη ρύθμιση οφειλών προς την εφορία. Αυτή η αναστολή επεκτείνεται και σε ρυθμισμένες οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία, αν δηλαδή έχω να δώσω μια δόση που χρωστώ στο ΙΚΑ, για παράδειγμα. Πάει και αυτή πίσω? Θα πάει πίσω, ναι, και η δόση της ρύθμισης. Ήδη σε επιχειρήσεις που έχουμε από το Δεκέμβριο μέχρι και σήμερα έχουν πάει πίσω οι πληρωμές τους. Κύριε Ποτουρίδη, έχω δεχτεί μόλις και ένα ερώτημα το οποίο θεωρώ ότι είναι και αυτό χρηστικό. Το επίδομα παιδιού, το περίφημο Α21, θα δοθεί με βάση τις φορολογικές δηλώσεις του 2019. Το 2019. Ακριβώς. Εάν κάποιος λοιπόν για την πρώτη δόση είναι δικαιούχος, πάρε την πρώτη δόση. Κάνει και υποβάλλει τη φορολογική δήλωση το 2020, είναι στο όριο και πλέον δεν το δικαιούται με τα νέα δεδομένα. Τι γίνεται με τα χρήματα που έχει πράξει για την πρώτη δόση? Τα χρήματα, καταρχήν, δεν θα πάρει επόμενη δόση. Ναι. Με το που θα γίνει η εκαθάριση, τα χρήματα θα επιστραφούν κάποια στιγμή από τον δικαιούχο, αχρεωστήτως καταβληθέντα. Α, επιστρέφονται δηλαδή, δεν μπαίνουν σε κάποια φορολογική δήλωση ή οτιδήποτε άλλο? Όχι. Ταμείο, κύριε Τσαλική, θα πάτε και θα τα αφήσετε πίσω. Εσείς ή όποιος ρωτάει. Να βοηθήσουμε και το κράτος, κύριε Τσαλική.
ναι. Έτσι. Εγώ να ρωτήσω μια στιγμή, γιατί τώρα τα είχα σημειωμένα. Πότε πληρώνονται τα επιδόματα, ο ΑΕΔ και αυτά που ενδιαφέρουν πολύ κόσμο, την επόμενη εβδομάδα, γιατί έχουμε και την επόμενη εβδομάδα, τώρα. Τέλος του μήνα. Και τέλος του μήνα έχουμε και το επίδομα πετρελαίου, μην ξεχνάμε. Σωστό. Στις 31 Μαρτίου. Αυξημένο, ναι. Να τα λέμε και αυτά. 31 Μαρτίου για αυτούς που έκαναν αγορές μέσα στον Φεβρουάριο. Ακριβώς. Η πρώτη δόση είχε καταβληθεί του Δεκεμβρίου, οι αγορές είχαν πληρωθεί τέλος Ιανουαρίου. Αυξημένο, θα επαναλάβω εγώ, και για περισσότερους δικαιούχους. Θα πω πάλι. Βέβαια. Ήταν, αυτό είναι κυβέρνηση, όχι αστεία. Με βάση τα στοιχεία, γύρω στις 688.000 ήταν οι δικαιούχοι. Πόσοι? 688.000 αιτήσεις έχουν γίνει. Για οι το δικαιούχοι, επίδομα του πετρελαίου. Οι δικαιούχοι δεν αποκλείστηκαν. Ήταν, ναι, έχει 124.000 καταναλωτές φυσικού αερίου για πρώτη φορά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και 564.000 καταναλωτές πετρελαίου. Μάλιστα. Εγώ να κάνω μια γενική ερώτηση, κύριε Ποτουρίδη. Ανήκετε στο δυναμικό, έχετε μάλλον μια πολύ καλή εταιρεία λογιστική. Να ρωτήσω, πλέον οι λογιστικές εταιρείες, έχετε αναλάβει και ένα ρόλο, να το πω έτσι, μικρών εφοριών, γιατί ακούω και από λογιστές συναδέλφους σας πολλά παράπονα ότι ακόμα κάνετε ακόμα και τη δουλειά τραπεζικών υπαλλήλων πλέον. Φυσικά, κύριε Ωραϊλογλου, δεν είναι ψέμα αυτό. Έχουμε καταντήσει ένα μικρό ΚΕΠ, να το πω, που εξυπηρετούμε τους πελάτες μας από την εγγραφή στα σχολεία μέχρι το να τους κάνουμε την αίτηση για τη σύνταξη. Και φαντάζομαι ότι δεν θέλετε και να τους επιβαρύνετε οικονομικά πολλές φορές. Σίγουρα. Γιατί οι καταστάσεις είναι σίγουρα δύσκολες. Σίγουρα. Ναι, αλλά όταν αλλάζουν με νέες διατάξεις, μέρα με τη μέρα, γιατί διαβάζουμε ένα κυκαιώνα διατάξεων κάθε μέρα που με αποφάσεις πολλές φορές, ανατρέπουν η μία την άλλη. Πώς μπορείτε και αντιμετωπίζετε όλο αυτό το χάος? Με ψυχραιμία και υπομονή. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλιώς δεν γίνεται. Αλλιώς δεν γίνεται. Κύριε Ποτουρίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Τσαλικίδη, κύριε Ωραϊλόγλου. Να είμαστε καλά όλοι. Να έχουμε πάνω απ' όλα υγεία. Πάνω απ' όλα υγεία, και να σας πω και κάτι και στον Χρήστο και εσάς. Πάνω απ' όλα στην ψυχική μας υγεία. Γιατί τα πράγματα όλοι είμαστε στα όρια. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, κύριε Ποτουρίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να. Δεν θα μιλήσουμε σήμερα. Και τη Δεν θα μιλήσουμε. Να πούμε για την κυβέρνηση. Πες. Τι είπα, παιδί μου, αυτό που είπες τώρα για το επίδομα θέρμανσης. Θα δοθούν λεφτά. Θα δοθούν λεφτά τέλος του μήνα. Δεν μου λες. Άμα δεν λειτουργήσει ο τουρισμός 14 Μαΐου, τι κάνουμε? Μια πέτρα και πέφτουμε, θερμαϊκό. Θυμήθηκα ένα τραγούδι του Αντίπα, πολύ το πως είναι επιπλωμένο με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Με αυτό θα κλείσουμε. Ήταν και η Παγκόσμια Μέρα Ποίησης. Σωστό. Φίλες και φίλοι. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή. Με τους, Γιώργο Γιωργαντά, υφυπουργό. Να ευχηθούμε και υπουργός, γιατί όχι, ψηφιακής διακυβέρνησης από το ακριτικό Κιλκής, και Παύλο Γερουλάνο, στέλεχος του κινήματος αλλαγής, δεξιχέρι κάπου του Γιώργου Πανδρέου, ο οποίος θα μας πει εδώ στο Atlas αν θα είναι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ. Λέγονται και γράφονται πολλά. Και το όνομά του φιγουράρει ως ενός εκ των υποψηφίων. Θα είναι εδώ, θα μας απαντήσει. Κάντε λοιπόν υπομονή μέχρι την Παρασκευή. Τα λέμε στις 10 η ώρα εδώ στην Atlas τηλεόραση. Μείνετε συντονισμένοι. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλή δύναμη.